Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο Mavis Tutorials. Τι κάνουν να ενδιαφέρουν τα απλά ηχεία ενός υπολογιστή με τα ηχεία που προορίζονται για στοιχειοτική χρήση? Γιατί να μην αγοράσω διαπλά ζευγάρια ηχείων και να δώσω κάτι παραπάνω και να πάω σε κάτι πιο επαγγελματικά? Πάμε να δούμε ποια είναι τα ωφέλη που έχουν τα Studio Monitors. Ας ξεκινήσουμε! Περισσότερα στουντιακά ηχεία έχουν έτσι μια προκαθορισμένη ρύθμιση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος συχνοτήτων, όπου αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται ένας ήχος μέσω του ηχείου. Αυτό είναι υπέροχο εάν προσπαθείτε να ακούσετε έτσι με το καφεδάκι σας, με τον ποτάκι σας, με το φαγητό σας βέβαια, μια μουσική, αλλά όχι και τόσο υπέροχο για όσους παράγουν τη μουσική. Βεβαίως και πλάκα κάνω, μια χαρά υπέροχο είναι και αυτό. Θα καταλάβετε και το γιατί. Στην ουσία, τα περισσότερα monitors χρησιμοποιούν έτσι μια πιο flat απόκριση, μια επίπεδη απόκριση συχνοτήτων για να αναπαράγουν διάφορους ήχους. Αυτό σημαίνει ότι δεν ενισχύει καμία από τις συχνότητες όπως τα μπάσα ή τη σπρίμα στο ηχητικό εύρος για να μην υπάρξουν διάφορες επαναμορφώσεις. Όλοι έχουμε ιδέα και θα έχουμε δει κάποτε στη ζωή μας κάποιο είδους μήκους κύματος, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε το τι εννοώ. Σε ένα ηχητικό κύμα, το βήμα. Το λεγόμενο βήμα είναι γνωστός ως η συχνότητα. Στην ουσία είναι ο αριθμός των φορών που το κύμα διέρχεται από ένα δεδομένο σημείο, από ένα κεντρικό σημείο δηλαδή. Όσο πιο γρήγορα κινείται αυτό το κύμα, τόσο υψηλότερο είναι το βήμα ή η συχνότητα. Από την άλλη μεριά, αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο τόνος, που είναι δηλαδή στην ουσία η απόσταση μεταξύ των κορυφών ή των πυθμενών από κάτω, αν υπάρχει μια νοητή γραμμή δηλαδή, κάθε κύματος ή του μήκους κύματος. Η ρύθμιση του τόνου είναι σχεδόν ίδια με τη ρύθμιση της συχνότητας ή του χρονισμού του ήχου. Σκεφτείτε για παράδειγμα, να σας δώσω καταλάβει δηλαδή λίγο το τι εννοούμε συχνότητα, ότι αν πάτε να τραβήξετε μια φωτογραφία σε μια θάλασσα που έχει λίγα κυματάκια και παρατηρήσετε λίγο καλύτερα, αυτό ναι, είναι ένα ηχητικό κύμα. Τώρα, η πιο σημαντική πλευρά είναι το πλάτος του ηχητικού σήματος, το οποίο είναι το ύψος. Έτσι, από τη μεσαία γραμμή, την νοητή που διαχωρίζει το κύμα, δηλαδή από τη μεσαία γραμμή και στις δύο πλευρές που κινείται το κύμα. Το πάνω μέρος αυτής της γραμμής, ωραία, είναι αυτό που καθορίζει τον τόνο. Αυτό στην ουσία είναι, θα το έλεγα λίγο καλύτερα, είναι αυτό που θα ελέγξουμε για να ρυθμίσουμε την ένταση. Ωραία. Τώρα το στουντιακό ηχείο δεν ενισχύει αυτό το κύμα όπως κάνουν τα απλά. Προσπαθεί δηλαδή στην ουσία να αφήσει τα πάντα όσο πιο γίνεται πιο επίπεδα. Αυτό θα σήμαινε ότι μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος κινείται, να το πω καλύτερα, κινείται μέσω του πλάτου σου, βασικά του ηχητικού κύματος, διατηρώντας τη συχνότητα σχετικά επίπεδη. Ίσως, αν έχετε στο νου σας ένα ηχητικό κύμα, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε λίγο παραπάνω όλα αυτά που λέω. Ωραία. Τώρα όμως το πώς το ηχητικό κύμα επηρεάζει τα ηχεία είναι προφανές. Τα απλά ηχεία έχουν σχεδιαστεί, έχουν κατασκευαστεί απλά για να ενισχύουν ή να αλλάζουν, να μεγαλώνουν ή να μικραίνουν ανάλογα με τον νόπ που έχει για την αυξομοίωση του ήχου το πλάτος του ηχητικού κύματος. Οπότε πάμε παράλληλα, αυξάνει και το κύμα, αυξάνει την ένταση, αυξάνει την ένταση, πλαταίνει. Μειώνει την ένταση, μικραίνει το κύμα. Απ' την άλλη όμως, τα στουντιακά monitors αφήνουν ανέπαφο αυτό το πράγμα, όσο και να ανεβάσει, και πάλι αυτά τα στουντιακά monitors έχουν και αυτό το knob αυξομοίωση της έντασης, αλλά δεν αφήνουν επηρεαστεί αυτό το πράγμα. Οπότε, δες που θα ακούσεις, οπότε σας επιτρέπουν μάλλον να ακούσετε στην κανονική του μορφή τον ήχο. Είναι αυτό που λέμε ότι τα studio monitors είναι το γυμνό αυτή, να το πω πιο απλά. Τώρα, πρακτικά δεν κάνει αλλαγές στο ρυθμό, τον τόνο ή το πλάτος των ηχητικών κυμάτων και έτσι θα σας επιτρέψουν να έχετε τη βέλτιστη ποιότητα ήχου σε οποιαδήποτε συσκευή και αν χρησιμοποιείτε, καθιστώντας την ηχητική απόκριση πάρα πολύ ομοιόμορφα σε όλες τις συσκευές σας και σας επιτρέπει, κάπου δηλαδή στην ουσία επιτρέπει τη συσκευή να κάνει τις αλλαγές.
δεν θα καθορίσουν τον ήχο τα ηχεία, αλλά ο υπόλοιπος εξοπλισμός. Τώρα, αυτό επιτρέπει στους παραγωγούς, τους συντάκτες και άλλους επαγγελματίες του μουσικού τομέα να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να ακούσουν το ήχο χωρίς περιορισμούς ή παραμορφώσεις. Το οποίο όμως είναι ιδανικό για κάποιον που εργάζεται με ήχο ή να παρέχει ήχο σε στούντιο. Δεν θα απογοητευτείτε επειδή πρακτικά ακούτε το αληθινό ήχο και όχι μια βελτιωμένη έκδοσή του. Οπότε, καλό είναι να επενδύσετε σε μια λύση του στουντιακού ηχείου. Δεδομένου ότι τα studio monitors χρησιμοποιούν για την παραγωγή διάφορων προϊόντων ήχου, διάφορων παραγωγών βασικά να πω καλύτερα, είναι ασφαλές να πούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την λεγόμενη οικιακή χρήση, αλλά δεν προτείνεται. Εντάξει. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η μονάδα μέτρησης είναι σε decibel και όχι σε hertz, μην το μπερδεύετε αυτό, όπου μετρέτε, δηλαδή στην ουσία τα hertz είναι αυτό που μετράμε τη συχνότητα και τα decibel είναι η λεγόμενη ένταση, το πόσο μπορεί δύναμη ήχου θα βγάλει το ηχείο. Συνοψίζοντας, τα studio monitors είναι ιδανικά για μουσική παραγωγή, ενώ είναι ένα κανονικό ηχείο, έτσι, που χρησιμοποιείται για την απόλαυση, τη λεγόμενη απόλαυση του ήχου. Έχοντας παρόμοια προσέγγιση, τα στουντιακά έχουν διαφορετικό σκοπό. Δεν λειτουργούν το ίδιο με ένα κανονικό ηχείο, ούτε με τον ίδιο τρόπο. Παρόλο που σαν λογική και τα δύο παράγουν ήχο, έτσι. Τα εσωτερικά κυκλώματα του στουντιακού monitor έχουν κατασκευαστεί διαφορετικά για να χειρίζονται διαφορετικά στοιχεία παραγωγής ήχου. Δηλαδή, στην ουσία, για να τα διαχειρίζονται λίγο καλύτερα, έτσι. Τουλάχιστον διατίθεται σε πολλά σχήματα και μεγέθη, ορισμένα με συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά με γνώμονα τη γενική κατανάλωση, έτσι. Ένα κανονικό ηχείο μπορεί να περιλαμβάνει ένα ενισχυτή και άλλες συσκευές ελέγχου ήχου για να βελτιώσει την προσωπική σας εμπειρία. Βέβαια, ανάλογα αυτό με τον κατασκευαστή και τι έχει να προσφέρει και το για ποιο σκοπό έχει βγάλει αυτό το ηχείο. Οπότε, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους κάτσετε μέχρι αυτή τη στιγμή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like. Θα ήθελα κάτω στα σχόλια να μου πείτε ποια studio monitors θα επιλέγατε και γιατί. Και αν δεν έχεις γίνει συνδρομητής στο κανάλι μου, πάτησε το κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή. Καλή σας συνέχεια.